Χρειάστηκε να περάσουν 9 ολόκληρα χρόνια με 3 αναδόχους να κηρύσσονται έκτοτε, το έργο να έχει τυναχτεί στον αέρα και να ξεκινά από το μηδέν και διαδοχικά τεχνικά εμπόδια μέχρι να ολοκληρωθεί μία από τις σημαντικότερες οδικές παρεμβάσεις για τα Χανιά, αυτή τη σύνδεση της πόλης με τον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης. Ο κόμβος Μουρνιών, η μοναδική επί της ουσίας σύγχρονη πύλη εισόδου από τον ΒΟΑΚ, παραδόθηκε το μεσημέρι σε κυκλοφορία. Ένα έργο κεφαλής για τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης, ένα έργο πνοής όμως για την πόλη των Χανίων, δίδεται σήμερα σε κυκλοφορία. Πρόκειται για το συνδετήριο δρόμο που ενώνει το βόρειο οδικό άξονα με την πόλη των Χανίων. Να ξέρετε, είχαμε μια διαδρομή η οποία είχε πολλά ζητήματα, πολλά προβλήματα. Σίγουρα η διαδρομή αυτή ήταν μακρά. Θα πρέπει εδώ να θυμηθώ και εγώ προσωπικά, αλλά και όλοι, τον αείμνηστο, τον Μανώλη τον Σκουλάκη, που το 2013 μαζί είχαμε κάνει την προσπάθεια για την ένταξη του και με το Δήμο και τα λοιπά, για την ένταξη του έργου αρχικά στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και στη συνέχεια στο ΕΣΠΑ. Διαγραμμίσεις και οδοσήμανση σε όλο το μήκος του δρόμου, δύο ρεύματα κυκλοφορίας ανακατεύθυνση, φωτισμός με λαμπτήρες LED, διαχωριστική νησίδα, πεζοδρόμια και φωτεινοί σηματοδότες, ενσωματωμένο σύστημα απορροής ομβρίων, συνθέτουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου, μέσω του οποίου θα διακινούνται από σήμερα κάτοικοι και επισκέπτες της Κρήτης. Για να ολοκληρωθεί αυτό το έργο, χρειάστηκε να οπλιστούμε με υπομονή, χρειάστηκε επιμονή. Χρειάστηκε και η συμπαράσταση των ανθρώπων που ταλαιπωρήθηκαν μέσα από τις καθυστερήσεις που προέκυψαν. Και εδώ αυτό θέλω να το τονίσω και να ευχαριστήσω τους πολίτες. Η παράδοση του δρόμου των Μουρνιών στην κυκλοφορία δημιουργεί νέα δεδομένα για τους χρήστες της οδού. Στο εξής, η έξοδος από την πόλη προς τον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης μέσω του συγκεκριμένου κόμβου θα γίνεται από την οδό Ζυμβρακάκηδων. Αντίστοιχα, το τμήμα από το ύψος του ναού της Αγίας Μαρίνας και μέχρι τη συμβολή της λεωφόρου Μουρνιών με την αναγνώση του Γογονή θα χρησιμοποιείται ως είσοδος. Τονίζω ότι και ενημερώνω συγχρόνως ότι οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που σήμερα βλέπουμε είναι οι οριστικές. Δεν θα αλλάξει δηλαδή κάτι. Και θα πρέπει να συνηθίσουμε, να προσαρμοστούμε πάνω στα νέα δεδομένα. Ο κόμβος Μουρνιών άρχισε να σχεδιάζεται πολλά χρόνια πριν για να δρομολογηθεί σε νέες βάσεις επί δημαρχίας του αείμνηστου Μανώλη Σκουλάκη. Ξεπερνώντας δύσκολους κοπέλους, ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης με τη στήριξη των τοπικών φορέων πέτυχε αυτό που φάνταζε ανέλπιστο. Το 2021 που σαν διοίκηση αποφασίσαμε μαζί με τον Γιώργο τον Αγαπάκη, το Διευθυντή της Διεύθυνσης των Συγκοινωνιακών Έργων, και με τη συμπαράσταση του Υπουργείου να βάλουμε στο δρόμο ξανά αυτό το έργο που ήταν στον αέρα, η αλήθεια είναι, που ταλαιπωρεί πάρα πολλά χρόνια τους χαγιώτες, την κοινωνία και που τελικά ήταν σε μια δύσκολη καμπή. Δώσαμε πολύ μεγάλη σημασία. Το έργο αυτό σώθηκε, να μην το ξεχνάμε. Το έργο αυτό ήταν για διάλυση. Τρεις φορές είχε κηρυχθεί ο ανάδοχος έκτοτος. Το έργο τελικά έγινε με υποκατάσταση και ουσιαστικά διασώθη. Άρα να κρατήσουμε τα θετικά. Για την πλήρη ολοκλήρωση του έργου απαιτείται η πλακώστρωση των πεζοδρομίων στο τελευταίο τμήμα του δρόμου πριν από την είσοδο στην πόλη των Χανίων, όπως και πρόσθετες παρεμβάσεις στον ηλεκτροφωτισμό.